Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι ανάγκες της ρήξης και των πολύ μεγάλων αλλαγών συνδυάζονται με την επιβίωση της χώρας, δήλωσε από το Άργος ο πρώην Υπουργός Υγείας και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος. Ο κ. Λοβέρδος τόνισε πως θα στηρίξει χωρίς εκπτώσεις τη συμφωνία των τριών πολιτικών αρχηγών. Ωστόσο, σε ερώτηση αν θα παραμείνει στο ΠΑΣΟΚ, δεν απάντησε. Οι ανάγκες της ρήξης και των πολύ μεγάλων αλλαγών συνδυάζονται με την επιβίωση της χώρας. Και το λέω αυτό γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα με το παρόν διοικητικό της σύστημα. Δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς αλλαγές και στη διοίκηση και στη δικαιοσύνη. Και για να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές χρειάζεται στιβαρή πολιτική ηγεσία. Η χώρα κινδυνεύει από τα προβλήματα που έχει η οικονομία της. Όχι τα δάνειά της, αυτά τα εξασφάλισε και δεν έχει ζήτημα τέτοιο. Έχει ζήτημα όμως λειτουργίας της οικονομίας της. Η ανάγκη επανεκκίνησης της οικονομίας, μάχης αποτελεσματικής κατά της ύφεσης, ανάπτυξης είναι πάρα πολύ μεγάλη και ο αγώνας δεν έχει αρχίσει να δίνεται ακόμη. Συνεπώς, η δική μου επικέντρωση για τις αλλαγές στο πολιτικό σύστημα σχετίζονται με αυτά. Είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν τώρα. Πρέπει να γίνουν όσο μπορούμε πιο γρήγορα για να υπάρξει ανάπτυξη, για να υπάρξει αποτελεσματική μάχη κατά της ύφεσης θέσης εργασίας. Αν δεν γίνει αυτό, η χώρα δεν έχει μέλλον. Θέλετε να μας πείτε αναλυτικότερα πώς βλέπετε αυτή την αλλαγή, τη ρήξη στο πολιτικό σκηνικό, όπως λέτε. Αυτά θα πάρουν συγκεκριμένη σάρκα και οστά μετά την λήψη της δόσης. Μετά τη λήψη της δόσης. Βλέπετε να δίνετε εν τέλει. Πιστεύω ναι. Και είναι ζήτημα των επόμενων εβδομάδων. Δεν μπορώ να έχω την ακριβή ημερήσια διάταξη. Η κυβέρνηση τα ξέρει αυτά. Ωστόσο, είμαι βέβαιος ότι θα υπάρχει καλή κατάληξη. Και μετά από αυτό, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη του τόπου είναι ο αγώνας κατά της ύφεσης και για αυτόν τον αγώνα πρέπει να υπάρξουν γρήγορες κινήσεις. Αν δεν υπάρξουν, οι αλλαγές στο πολιτικό σύστημα είναι αναγκαίες και θα είναι και ραγδαίες. Καλή κατάληξη εννοείται την ψήφιση των μέτρων από τους βουλευτές, το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν μιλώ για μέτρα εγώ. Μιλώ για τη συμφωνία των τριών πολιτικών αρχηγών. Η κατάληξη δεν είναι αυτή. Είναι προϋπόθεση η στάση της Βουλής και η συμφωνία των πολιτικών αρχηγών. Η κατάληξη είναι η δόση. Τα περίπου 43 δισεκατομμύρια ευρώ, 31 από τα οποία έχουν να κάνουν με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και με τις οφειλές του δημοσίου στους προμηθευτές του. Επιστροφές ΦΠΑ και τα τι αυτά και τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα δάνειά μας του Σεπτεμβρίου αλλά και του Δεκεμβρίου. Συνεπώς αυτά τα 43-44 δις είναι απολύτως απαραίτητα για να μείνει η χώρα όρθια, αλλά αφού αυτά τελειώσουν τις επόμενες εβδομάδες, η δράση σε ό,τι αφορά την οικονομία αλλά και οι αλλαγές στο πολιτικό στερέωμα πρέπει να είναι και ραγδαίες και μεγάλες και αποτελεσματικές. Εσείς θα παραμείνετε στο ΠΑΣΟΚ? Αυτά είπαμε ότι δεν είναι της ώρας. Θα ψηφίσετε τα μέτρα? Θα στηρίξω χωρίς εκπτώσεις τη συμφωνία των πολιτικών αρχηγών, των τριών πολιτικών αρχηγών. Δεν μου απαντήσατε αν θα παραμείνει στο ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα της μεταφοράς του στο σχολείο έβγαλε τους μαθητές στο δρόμο. Από μουσικά σχολεία όλης της χώρας και όχι μόνο, οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος και στη συνέχεια έκαναν πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών. Το πρόβλημα της μεταφοράς τους στο σχολείο έβγαλε τους μαθητές στο δρόμο. Από μουσικά σχολεία όλης της χώρας και όχι μόνο, οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος και στη συνέχεια έκαναν πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών. Διεκδικούμε τα πούλμαν μας, έχουν κοπεί από τα τέλη του Σεπτέμβρη. Έχουμε παιδιά από όλη την Αττική και είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθουμε. Πληρώνουμε κάθε μέρα πολλά λεφτά για να φτάσουμε μέχρι το σχολείο μας. Διεκδικούμε τα πούλμαν μας λοιπόν και διεκδικούμε τους καθηγητές μας που μέχρι τώρα κάποια όργανα δεν έχουν καν αρχίσει και στο τέλος είμαστε αναγκασμένοι και υποχρεωμένοι να παίξουμε κάποια ύλη την οποία δεν έχουμε κάνει γιατί δεν έχουμε καθηγητές. Δεν έχουμε μεταφορά των μαθητών και με την ελπέδα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί είναι πολύ στριμωχτά. Δεν έχει ασφάλεια, είναι και οι δρόμοι εκεί πέρα χάλια και δεν μπορούν να μετακινηθούν τα παιδιά εύκολα. Στον πλευρό των μαθητών στάθηκαν γονείς και εκπαιδευτικοί.
Οι 18 δήμαρχοι που συμμετέχουν στην κινητοποίηση καταγγέλουν πως υπάρχει αδικαιολόγητη ολιγορία από το κράτος, η οποία επηρεάζει την ομαλή λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ζητούν να ξεκινήσει κανονικά η μεταφορά των μαθητών, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος στα σχολεία να κλείσουν και να χαθεί η φετινή σχολική χρονιά. Κινητοποίηση σε όλα τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας της χώρας πραγματοποίησε η Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Στην Αθήνα, άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις συγκεντρώθηκαν στο ΙΚΑ, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Τα αιτήματα αφορούν στα επιδόματα των ΑΜΕΑ, την επαναχορήγηση συντάξεων αναπηρίας και την ανανέωση των βιβλιαρίων υγείας. Μας πάνε στο μεσαίωνα όλους καρβά τους! Κινητοποίηση σε όλα τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας της χώρας πραγματοποίησε η Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Στην Αθήνα, άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις συγκεντρώθηκαν στο ΙΚΑ στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Τα αιτήματα αφορούν στα επιδόματα των ΑΜΕΑ, την επαναχορήγηση συντάξεων αναπηρίας και την ανανέωση των βιβλιαρίων υγείας. Άνθρωποι πάνω από 12 μήνες περιμένουν να εξεταστούν από τα ΚΕΠΑ σε όλη τη χώρα. Αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει τώρα, πρέπει να δοθεί λύση τώρα από τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς που στηρίζουν το κομμάτι που στηρίζει την κυβέρνηση, από τον Υπουργό Εργασίας, από τη διοίκηση του ΙΚΑ. Δεν μπορεί, γιατί το κράτος είναι ανίκανο και ανεπαρκές, να συμπεριφέρεται και ανέντιμα. Η συγκέντρωση μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εργασίας της Σταδίου και στη συνέχεια στο Υπουργείο Οικονομικών στην Καραγιώργη Σερβίας. Να μείνουμε στο θέμα. Στην Κόρινθο πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του ΙΚΑ τα ΑΜΕΑ Κορινθίας μαζί με τα ΑΜΕΑ Αργολίδας και έκαναν πορεία μέχρι τα γραφεία του ΙΚΑ στην Κόρινθο. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Πήγαμε πάνω στο διευθυντή του ΙΚΑ, ο οποίος απουσίαζε, και καταθέσαμε ένα ψήσιμο. Αυτή τη στιγμή θα κάνουμε μια πορεία μέχρι, μέχρι τα γραφεία του ΚΕΠΑ. Ποια είναι από τα πιο συγκεκριμένα αυτά που ζητάτε? Πρώτον, να μην διακόπεται η σύνταξη και οι παροχές σε αυτούς που περνάνε από επιτροπές για όσο διάστημα περνάνε. Δεύτερον, να υπάρχει μια ενιαία αξιολόγηση για όλες τις περιπτώσεις. Να μην χρειάζεται για κάθε για εφορία, για οτιδήποτε άλλο, διαφορετική αξιολόγηση. Τρίτο, να οργανωθούν τα ΚΕΠΑ με προσωπικό εκπαιδευμένο, όπου να μπορούν να αντιμετωπίζουν πιο γρήγορα και πιο συγκεκριμένα τις περιπτώσεις. Να μην γίνεται διακοπή των επιτροπών χωρίς λόγο. Να μην κόβουν τις συντάξεις των ατόμων με αναπηρία μέχρι την ημέρα της επανεξέτασής τους, ώστε να λαμβάνουν τη σύνταξή τους μέχρι για την ημέρα νεωτέρας απόφασης των ΚΕΠΑ. Δεύτερον, διαμαρτυρόμεθα διότι έχουμε άτομα που είναι καθυλωμένα στο κρεβάτι και καθημερινά και καθυστερούν οι επιτροπές να τους επανεξετάσουν στο σπίτι τους, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν τον μισθό τους, να αδυνατεί να ζήσουν και να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις, να πληρώνουν ΔΕΗ, τηλέφωνο, την οικιακή βοηθό, φάρμακα. Πώς θα ζήσουν από το 8μηνο και τον 1 χρόνο όταν κόβουν τις συντάξεις και δεν γίνεται γρήγορη η επανεξέτασή τους? Τρίτον, μας υποχρεώνουν όταν περνάμε από επιτροπές στα ΚΕΠΑ να πληρώνουμε το ποσό των 50 περίπου ευρώ για αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας μας. Είναι απαράδεκτο και ζητάμε την κατάργησή του. Τέταρτον, ζητάμε να εξετάζονται τα περισσότερα, να εξετάζονται, επαναλαμβάνω, περισσότερα άτομα την ημέρα στα ΚΕΠΑ, ώστε να μην υπάρχουν χρονοβόρες καθυστερήσεις. Και πέμπτον, διαμαρτυρόμεθα γιατί στην περιφέρεια Αργολίδας
με 100.000 κατοίκους δεν υπάρχει ΚΕΠΑ και ταλαιπωρούνται τα άτομα με αναπηρίες σε διπλανές περιφέρειες και πρέπει να μετακινούνται στην περιφέρεια Κορινθίας και Αρκαδίας. Δεν επιτρέπεται η Αργολίδα να μην έχει ΚΕΠΑ και στις δύσκολες αυτές οικονομικές ημέρες τα άτομα να επιβαρύνονται οικονομικά και να μετακινούνται στις άλλες περιφέρειες. Και γι' αυτό παρακαλώ την κυβέρνηση, τους βουλευτές της Αργολίδας, τον αντιπεριφερειάρχη, τους περιφερειακούς συμβούλους να δώσουν λύση. Τέλος, δώστε λύση εδώ και τώρα στα μείζοντα προβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας των ΚΕΠΑ. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Ένα παράδειγμα θα σου δώσω μόνο. Έχω να πληρωθώ το επίδομα από πέρσι το Νοέμβριο. Και πώς επιβιώνει, κυρία Δήμα? Πώς επιβιώνω, από τους γειτόνους, από τους οικείους, από το σπίτι, από τον κόσμο, γύρω-γύρω. Και τι λέει το Υπουργείο για αυτό? Τίποτα. Στο τέλος θα μας κόψει και τα υπόλοιπα. Ό,τι παίρνουμε θα μας τα κόψει και αυτά, από ό,τι φαίνεται. Και σήμερα ήρθαμε όλοι να διαμαρτυρηθούμε για το θέμα. Ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε, να δούμε, θα ακούσει κανείς, αλλά δεν είναι δρόμοι ταυτοί τους αυτονόμων. Αυτοί δεν είναι Έλληνες, αυτοί είναι από κάπου αλλού έχουν έρθει. Δυστυχώς. Ενώ ξέρουν ότι ανάπηρος μπορεί να γίνει ο καθένας, ανά πάσα στιγμή. Και εγώ κάποτε ήμουν καλά, αλλά έγινε ανάπηρος. Το ίδιο πρέπει να σκέφτονται και αυτοί για τον ανάπηρο κόσμο. Πρέπει να κοιτάξουν να μπορεί τουλάχιστον να επιβιώσει, όχι να του δώσουν να κάνει κάτι, αλλά να μπορεί να επιβιώνει, να μπορεί να τρώει, να ζει. Προχθές ήρθα να μου κόψει το ρεύμα. Σου λέω κόφτε το. Ευτυχώς το παιδί που ήρθε εκεί δεν το έκοψε. Τώρα περιμένω. Ποια μέρα θα το κόψουνε? Δεν υπάρχουν λεφτά να πληρώσω για να το συνδέσω με τίποτα. Βάζω όποτε παίρνω το παραπληκτικό μου, βάζω 100 ευρώ, 200. Τώρα το κόψανε και αυτό τελείως. Έχω να πληρωθώ ένα χρόνο. Όταν έρθει το παραπληκτικό θα το πληρώσω για να έχω και ρεύμα. Αλλιώς θα μου το κόψουν. Τι να κάνω. Αυτή είναι η τύχη των αναπήρων. Και εμείς σήμερα εδώ από το Ναύπλιο ήρθαμε να συμπαρασταθούμε στον αγώνα αυτό που γίνεται εδώ στην πόλη σας. Πιστεύω ότι ζητάμε το αυτονόητο. Δικαίωμα στη ζωή έχουν όλοι οι άνθρωποι. Και ευτυχώς ή δυστυχώς προσιλωμένη η κυβέρνηση στα μέτρα της που επιβάλλει η Τρόικα κόβει τις παροχές τον ΑΜΕΑ και με αυτή την ευκαιρία κάνουμε και αναφορά στα ΚΕΠΑ. Ναι, δυστυχώς ΚΕΠΑ δεν υπάρχουν στο Ναύπλιο και στο Άργος και είμαστε αναγκασμένοι ή να περάσουμε από τις επιτροπές της Κορίνθου ή από τις επιτροπές της Τρίπολης. Όπως καταλαβαίνετε αυτό έχει ένα μεγάλο κόστος, μια μεγάλη επιβάρυνση και βέβαια με το δεδομένο του ότι έχουν κοπεί τα προνοιακά επιδόματα γίνεται δύσκολη η μετακίνηση αυτή. Δυστυχώς μας έχει κάνει το κράτος έτσι, να βγούμε στον δρόμο είτε για να πάρουμε ένα καροτσάκι, το οποίο δύσκολα το παίρνουμε, 7-8 χρόνια με το ίδιο, το παλεύουμε όπως και παλιά με έχει στην τηλεόραση, τα πάρκινγκ δεν υπάρχει πουθενά τίποτα, από την άλλη μεριά μας κόβουν και τα επιδόματα, άτομα θέλουμε βοήθεια, από πουθενά τίποτα. Ούτε στα νοσοκομεία έχουμε τα αναγκαία που χρειάζεται και γι' αυτά παλεύουμε. Διαλείπονται στους έχουν κόψει, τους πληρώνουμε. Τα φάρμακα τα πληρώνουμε συμμετοχή, ενώ πριν δεν τα πληρώναμε συμμετοχή. Πολλά φάρμακα δεν είναι μέσα στο ΕΟΦ, τα πληρώνουμε ολόκληρα. Όλα αυτά τα πράγματα που έχει πάθει όλος ο κόσμος, ακόμη χειρότερα σε εμάς που έχουμε ήδη προβλήματα. Και ήρθα εδώ πέρα να συμπαρασταθώ και να σταθώ για τα μέτρα που μας έχουν αποδεκατήσει. Τα πέρυσι το Σεπτέμβριο έχει δώσει. Έχει περάσει η γυναίκα να πούμε και τη δώσαν τώρα 2 φράγκα να πούμε και ακόμα δεν έχει πάρει την κυρία σύνταξη. 15 μήνες. Πόσο καιρό έχει να πληρωθεί? Έχει να πληρωθεί τώρα σε ένα μήνα έχει που πήρε το 70%. Ακόμα δεν έχει πάρει την κυρία σύνταξη. Έχει ένα ορθοποδικό και νευρολογικό πρόβλημα και ακόμα δεν.
Αν είναι ποτέ δυνατόν όταν υπάρχουν αναπηρίες εκ γενετής όπως το σύνδρομο Down και να θέλουν να περνάνε από οι τροπές, είναι καταστάσεις μη αναστρέψιμες. Είναι ποτέ δυνατόν κάθε χρόνο να έχουν βιβλιάριο ασθενείας τη στιγμή που είναι μέλος, το έχει ο πατέρας, να θέλει βιβλιάριο δικό του. Πώς είναι δυνατόν τη στιγμή που δεν εργάζεται το παιδί αυτά τα πράγματα. Είναι τελείως δηλαδή ηλίθεια, δεν μπορεί έτσι άνθρωπος να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Κάθε δύο χρόνια περνάνε επιτροπή παραπηγική, άτομα που είναι στο κρεβάτι και δεν μπορέσαν να παραβρεθούν εδώ. Περνάνε κάθε δύο χρόνια από επιτροπή του ΙΚΑ. Μέχρι να έρθει κάποια στιγμή να περάσουν 10 χρόνια, να δουν ότι δεν σηκώνονται το κρεβάτι για να μπορέσουν να τους κάνουν φόρη ζωή. Και πάλι πολύ για τα λεφτά. Με συγχωρείς που το λέω. Δηλαδή τι περιμένει η επιτροπή να φυτώσει πόδι και χέρι. Πόδι, χέρι, να σηκωθεί ο παραπληγικός στο κρεβάτι, χωρίς χέρια να κουνάει, χωρίς πόδια, τέτοια πράγματα δηλαδή. Τρελά πράγματα. Και 60 και 70% αναπηρία. Ναι, ναι. Και προσπαθούν να μειώσουν και τα ποσοστά. Αυτό είναι βασικό. Δεν δίνουν 100%. Για πες μου. Μέχρι 80 δίνουν και αυτό με το ζόρι. Τι περιμένει κάθε υπουργείο, περιμένει. Εφόσον τα ποσοστά δεν βγαίνουν εδώ, βγαίνουν στην Αθήνα. Αυτός που βγάζει τα ποσοστά έπρεπε να βγαίνει ένα από εδώ όπως ήταν παλιά. Εμένα μου βγάλανε από 100%, μου πήγαν 82%. Γιατί βλέπω, ξέρουν ότι βλέπω. Όχι. Είμαι φόρος ζωής. Μέσα στο Υπουργείο Παιδείας επειδή είμαι καθηγητής μουσικής. Και μου κάνανε τι 100% με 82%. Γιατί. Ποιος είναι ο λόγος, ξέρουν εδώ τι γίνεται, έχουν έρθει ποτέ να ελέγξουν τι γίνεται, ποιοι βλέπουν και ποιοι όχι. Και ένα αυτό. Δεύτερον, οι γιατροί που περνάς είναι ανειδίκευτοι, δεν ξέρουν τίποτα. Διότι είμαι και εγώ αμαία, 67% αναπηρία. Το κοινωνικό κράτος του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας πάει περίπατο. Η Τρόικα τους είπα να κάνουν περικοπές. Δεν τους είπα να κόψουν ούτε από τα αμαία, ούτε από τις φτωχές κοινωνικές τάξεις. Αν θέλουν λεφτά, να βάλουν τις λίστες κάτω και να μαζέψουν λεφτά. Όπως μάζεψε η Ισπανία και η Γαλλία, πάνω από 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορεί αυτός ο φτωχός ο κόσμος να πληρώνει τους πλούσιους. Αλλάζουμε θέμα. Το νέο του βιβλίο «Θέσεις για μια νέα ελληνική ανόρθωση» παρουσίασε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Άργους ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος. Σας καλωσορίζουμε απόψε το Εργατικό Κέντρο Αργολίδας και εκδόσεις Ήδηχος στην παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρέα Λοβέρδου, τον οποίο έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε απόψε κοντά μας, με θέμα και τίτλο «Θέσεις για τη νέα ελληνική ανόρθωση». Το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο κύριος Αλέξης Τότσικας, φιλόλογος συγγραφέας, και ο κύριος Πάνος Αλεξανδρής, δικηγόρος. Καλώς ήρθατε σε έναν από τους μεγαλύτερους ερτασιδήμους της Ελλάδας και σε έναν δήμο ο οποίος στην περιφέρεια της Πελοποννήσου βρίσκεται στις πρώτες σε πληθυσμό θέσεις. Δράτομαι της ευκαιρίας, αφού σας καλωσόρισα και άλλωστε αυτή η πόλη έχει μια παράδοση στην ευγένεια και στο σεβασμό. Θα ήθελα να πω μερικά πράγματα και φαντάζομαι να μου επιτρέψετε μερικά λεπτά, γιατί ένας διάβλος καθαρός θα πρέπει να μεταφέρει τους ήχους της βάσης στην κορφή. Είστε με μια μεγάλη κοινοβουλευτική πορεία και φαντάζομαι ότι αυτό που έχω διαπιστώσει εγώ θα το έχουν διαπιστώσει και όλοι οι άλλοι και εσείς το ξέρετε, με μια καθαρή φωνή θα έλεγα. Αυτή τη στιγμή αυτά που συντελούνται στη βάση είναι πάρα πολύ άσχημα για την κοινωνία μας. Καθημερινά οι χώροι του Δημαρχείου κατακλείζονται από ανθρώπους οι οποίοι πεινάνε, οι οποίοι εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορούσαν να συνέβαιναν τέτοια πράγματα. Και για όλα αυτά τα πράγματα θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τουλάχιστον για τους ΣΟΤΑ, οι οποίοι διαχειρίζονται το 2,5% του ΑΕΠ, το υπόλοιπο 97,5% το διαχειρίζεται η κεντρική πολιτική σκηνή, θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, κάποια στιγμή να εισηγηθείτε κι εσείς, να πιέσετε, έτσι ώστε να απλουστευτούν όλες οι διαδικασίες του ΕΣΠΑ, να ανοίξουν αυτά τα περιβόητα, περιβόητες χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε για όλες αυτές τις μελέτες που έχουν υποβάλει για έργα και μας ταλαιπωρούν περίπου 5 μήνες τώρα, τουλάχιστον να έρθει χρήμα στον τόπο, να
να μοιραστεί το χρήμα αυτό και έτσι ώστε να αρχίσει μια μορφή ανάκαμψης χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία λιμνάζουν με όλες αυτές τις διαδικασίες. Από την άλλη μεριά, θα ήθελα να σας πω ότι η κεντρική πολιτική σκηνή, και βέβαια θεωρώ ότι στην όλη κατάσταση συμμετέχετε και εσείς με την ευρύτερη έννοια της τρικομματικής κυβέρνησης, αυτή τη στιγμή δεν στέλνει χρήματα για τα σχολεία. Σε λίγο καιρό θα χρειαστούν πετρέλαια. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με την ευκαιρία αυτή της σημερινής παρουσίασης εδώ και μη έχοντας καμία πρόθεση να σας στεναχωρήσω, απλά να μεταφέρετε μερικά πράγματα, έτσι ώστε οι όλες διαδικασίες να απλουστευτούν και κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε εκείνο που λέω συνεχώς, ότι όταν σε ένα σπίτι παίρνουν ένα δάνειο, δεν νομίζω ότι κοροπηδά να τη χαρά τους όλοι. Η πατρίδα μας θα πρέπει κάποια στιγμή να σηκώσει το κεφάλι ψηλά και να πάψει να μένει στον παρανομαστή, να θέλει να ζει με δανεικά. Το βιβλίο του κ. Λοβέρδου, πολιτική μπροσούρα, την ονομάζει ο ίδιος, κάτω περιεχόμενο του μπορεί να χωριστεί σε 4 μέρη. Σε ένα μέρος διαγνωστικό, πρώτα-πρώτα μια ιστορική αναδρομή, δηλαδή στο πώς η χώρα οδηγήθηκε ως εδώ. Σε ένα μέρος απολογιστικό της τελευταίας τριετίας, κατόπιν όταν πρώτο εκδηλώθηκε, συνέχεια εκδηλώθηκε επικύρωση κρίση. Τρία. Και σε ένα μέρος αμυγός πολιτικό, διακριτικό για το τι μέλη γενέστη. Το πρώτο μέρος, αγαπητοί φίλοι, η ιστορική διαδρομή δεν είναι πρώτο. Ούτε θα μπορούσε άλλωστε να είναι. Πατάει πάνω σε εκτιμήσεις για την πορεία του νεότερου ελληνισμού, στις οποίες έχουν καταλήξει πολλοί αξιόλογοι παρατηρητές εδώ και χρόνια και που ενώ θα έπρεπε να είναι αυτονόητες, πλειοψηφικά αυτή η αντίληψη δεν έχει γίνει ποτέ. Για τη χρόνια καχεξία του κράτους μας, λόγω χάρη, για την παρασυντική δομή της ελληνικής οικονομίας, για τους αυτάρεστους μύθους που ξοδεύουν την εθνική μας αυτοκατανόηση. Ο συγγραφέας δείχνει με ενάρεια ότι το πρόβλημα δεν είναι τότε της τελευταίας τριετίας ή της τελευταίας πενταετίας ή αν θέλει της μεταπολίτευσης, αλλά πηγαίνει πολύ βαθύτερα στο ιστορικό χρόνο. Ένα βιβλίο που είναι γέννημα της κρίσης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και αποτελεί ένα πολιτικό μανιφέστο για αυτά που έγιναν στην Ελλάδα και για αυτά που πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα. Κάτι προτάσεις για την Ελλάδα που θέλουμε να ζήσουμε. Πριν όμως από τις προτάσεις, μιλάμε ειλικρίνεια για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Τι έγινε αυτά τα χρόνια που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε, μιας και μας ξεβόλεψαν βία. Το πρώτο μέρος του βιβλίου είναι διαγνωστικό, μια ιστορική αναδρομή στο πώς η χώρα έφτασε ως εδώ. Αναφέρεται σε φαινόμενα όπως το ελλειμματικό και υπερπληρωμένο δημόσιο, η μεταπρατική, αντιπαραγωγή και παρασιτική οικονομία, η υπερδιώκωση του κράτους, η αναξιοκρατική και αναποτελεσματική διοίκηση, η υπερατοκρατία και ο κομματισμός, που αποτελούν χρόνια προβλήματα της κοινωνίας μας και απαντούν σε πολλές περιόδους νεότερης ιστορίας μας. Εξαιτίας αυτών των προβλημάτων, η Ελλάδα από το 1827 ως το 1932 κήρυξε 4 φορές τάσεις πυρωμών. Κάνει μια σύντομη καταγραφή των παθολογικών συμπτωμάτων και της κακοδαιμονίας του σύγχρονου ελληνικού κράτους από την ίδρυσή του ως την μεταπολίτευση. Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, που διαλύουν ιδεολογίες, που διαλύουν τα δεδομένα που γνωρίζαμε. Πριν απ' όλα όμως, το βιβλίο παίρνει θέση στο αιώνιο δίλημα ανάμεσα στην Ελλάδα της πραγματικότητας και στην Ελλάδα της εικονικότητας, ανάμεσα στις θεωρίες συνωμοσίας και στη σκληρή πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε. Πάντα σαν λαός είχαμε την αίσθηση ότι κάτι μας οφείλει τον πεπρωμένο. Γι' αυτό και οι ιστορικές μας προσεγγίσεις αναφέρονται σε εφιάλτες και σε ήρωες. Ο Μπέρτολ Μπρέχτ έλεγε κάποτε: «Αλίμονο στους λαούς που χρειάζονται μόνο ήρωες». Το παρόν βιβλίο αναφέρεται στην Ελλάδα της προσπάθειας, της ενέργειας να ξεπεράσουμε την κρίση. Πολλές φορές οι Έλληνες είχαμε την αίσθηση του χρεωστούμενου εκ μέρους των άλλων. Πάντα πιστεύαμε ότι τα καλά οφείλονται στη δική μας πρακτική και τα κακά στους συνωμότες. Η θέση μας γεωπολιτικά στον κόσμο, οι πραγματικές μας οδύνες στο διάβολο του ιστορικού χρόνου, μας έπειθαν γιατί μας άρεσε να πιστούμε ότι είμαστε έτοιμοι μόνο για τα ηρωικά και όχι για τα μικρά βήματα που μπορούν να συντελέσουν στο μεγάλο στόχο. Δεν είναι για μένα σύνθεση. Μετά τα όσα πέρασε, με τη λέλαπα με την οποία συναντήθηκε η Ελλάδα, μέσα από την οποία περάσαμε αυτά τα χρόνια, δεν είναι σύνθεση να απευθύνονται σε μένα εργαζόμενοι. Όχι για να μου πούν μπράβο ή ούστε, αλλά για να μου πούν τι πρέπει να γίνει.
Κατά τη γνώμη μου, με τιμά η πρόσκληση, ανταποκρίθηκα με χαρά χωρίς καμία προϋπόθεση και είπα να έρθω να πω δύο λέξεις για αυτά που κατά τη γνώμη μου η Ελλάδα χρειάζεται. Πριν όμως τις πω, θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Δήμαρχο που είναι εδώ, όλους εσάς κυρίες και κύριοι, με ιδιότητες ή άνευ ιδιοτήτων, που είστε απόψε εδώ και σας υπόσχομαι ότι αυτά τα που θα πω, αυτά τα λίγα που θα πω, είναι κατασταλάγματα μιας εμπειρίας και μιας μάχης που δεν την δώσαμε ακόμα ολόκληρη, που έχουμε ακόμα κομμάτια μπροστά της και για την οποία δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Πριν λοιπόν πω αυτά τα λόγια, θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τον φίλο μου και συνάδελφό μου στη δικηγορία, τον κύριο Πάνο Αλεξανδρή, που είναι απόψε εδώ να πει δύο λόγια για το βιβλίο μου και τα είπε, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη δύναμη των λόγων του. Με τον Πάνο δουλέψαμε μαζί τα πολιτικά συμπεράσματα αυτού του κειμένου. Εγώ το λέω μπροσούρα, δεν το λέω βιβλίο. Είναι μια πολιτική μπροσούρα με εξώφυλλο. Παραμένουμε στο θέμα, καθώς δεν έλειψαν και διαμαρτυρίες από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και του Ανταρσία Αργολίδας με διάφορα συνθήματα έξω από το εργατικό κέντρο κατά της κυβέρνησης και των μέτρων. Και νέα δημοκρατία! Καλύσαν την εκπαίδευση και κάνε την υγεία! Θέλω να κάνω τρία ερωτήματα στον Υπουργό, τον πρώην. Πρώτο, τα ΕΟΠΗ της χωνεύσης των νοσοκομείων με τα τιμημένα γερατιά. Πόσο κέρδισε το ελληνικό δημόσιο από αυτό? Το δεύτερο είναι, πόσα στοιχεία στο ελληνικό δημόσιο ο κατοχικός ελληνικός στρατός που είναι στο Αφγανιστάν, στη Βοσνία, στο Ιράκ? Και το τρίτο, η σοσιαλιστική δικαιοκυβέρνηση, της οποίας ήταν μέλος, γιατί δεν έδωσε απόπλου πέρυσι τα καράβια της ελευθερίας για τη Γάζα? Αυτά. Χαιρετήματα στην εξουσία. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΕ και της Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επαγγελμάτων Ελλάδας, κ. Γιώργος Καρκαριάρης, βρέθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Άργος και είχε συνάντηση με τους υπαλλήλους των φαρμακείων του νομού και συζήτησαν για την ανεργία και για το επικουρικό του ταμείο. Το θέμα που ασχολεί τον κλάδο φυσικά είναι η ανεργία. Είμαστε τους πρώτους κλάδους ανεργίας στην Ελλάδα και οι εργαζόμενοι στο φάρμακο και οι ιατρικοί επισκέπτες. Και με το μέγα θέμα που έχουμε αυτή την περίοδο, το επικουρικό μας ταμείο, τις συγχωνεύσεις που προετοιμάζουν να κάνουν και την απόφαση που πήραν οι εργαζόμενοι να κάνουν αυτόνομο και αυτοτελές επικουρικό ταμείο, το ΤΑΙΦΕ. Τι σημαίνει αυτό για τον υπάλληλο του φαρμακείου? Δηλαδή, πραγματικά βρίσκεται στα όρια του, όπως πολλοί Έλληνες, πολλά επαγγέλματα? Αυτή τη στιγμή ο πιο πλούσιος κλάδος της Ελλάδος, δηλαδή το φάρμακο, διανύει τη χειρότερη του περίοδος στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα ήταν χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων και στα εργοστάσια και στα γραφεία και στην παραγωγή. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους συνεννόησης με τους εργοδότες. Κάποιες πλευρές ήρθαν μαζί μας, οργανώσεις εργοδοτών, και συμβάλλουν σε αυτό το τομέα. Είμαστε σε διαδικασίες κουβέντας, όπως υπάρχουν μεγάλες κουβέντες αυτή τη στιγμή και συνεννοήσεις να διοικήσουμε εργαζόμενοι και εργοδότες στο επικουρικό ταμείο από κοινού, χωρίς καμία παρέμβαση από το κρατικό φορέα. Μάλιστα, βλέπετε φως στο βάθος του τούνελ ή τα πράγματα είναι? Το φως στο βάθος του τούνελ θα είναι μόνο όταν θα αλλάξουν οι πολιτικές. Mm-hmm. Τότε θα υπάρξει φως στο βάθος του τούνελ. Δεν μπορεί για μια οικονομική κρίση που δεν φταίγαν οι εργαζόμενοι να την πληρώσουν μόνο οι εργαζόμενοι. Όταν θα καταλάβει η πολιτεία και η κυβέρνηση ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί, τότε πιστεύω θα πάνε όλα καλύτερα. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι ρίχνουν τα βάρη της τρύπας, αν θέλετε, στο φάρμακο, στους υπαλλήλους? Δεν είναι μόνο στο φάρμακο, είναι σε όλους τους τομείς που υπάρχουν στην εργατική τάξη. Πληρώσαμε την περιβόητη οικονομική κρίση μόνο οι εργαζόμενοι μέχρι τώρα. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε κάθε τις μειώσεις μισθών, κάθε τις μειώσεις σε κάθε δικαίωμα και εργατικό δίκαιο που υπήρχε στην Ελλάδα, και τα αποτελέσματα τα είδαμε με τα λουκέτα που μπήκαν στα μαγαζιά και με τα λουκέτα που μπαίνουν σε επιχειρήσεις. Γιατί όταν ένας εργαζόμενος δεν έχει χρήματα, δεν θα ψωνίσει. Και επόμενο είναι αυτό να κλείσει το εμπόριο και όλη την εμπορική δραστηριότητα που υπάρχει στην Ελλάδα. Πού προσανατολίζεται ο κλάδος? Ο κλάδος καταρχήν προσανατολίζεται να έχει αντιδράσεις, αλλά αντιδράσεις κόσμιες. Πέρα της απεργίας υπάρχει η λογική της κουβέντας και της συνεννόησης. Σε αυτή τη λογική πιστεύουμε και εμείς και τα παιδιά εδώ πέρα που ήρθαν να συναντήσω εγώ σήμερα, και τους ευχαριστώ για την πρόσκληση, να βρούμε τρόπους που θα βρεθούν λύσεις για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο οικονομικά και κοινωνικά.
Εκείνο που έχω να ευχηθώ εγώ και εκ μέρους του Σωματείου είναι η πολιτική η οποία μας οδήγησε σε αυτό το σημείο να μπορέσει να μας βγάλει και από εδώ. Σαν συνδικαλιστές εμείς τώρα θα είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή μας εξαναγκάσει να πάμε στην εξαθλίωση. Εδώ στο εργατικό κέντρο του Άρκους, ναι, το στόχο, βεβαίως, καλέσαμε τον κύριο Κακαριάρη, ο οποίος είναι το πλέον αρμόδιο άτομο να μας ενημερώσει και να μας κατευθύνει, θα έλεγα, δεν θέλω να παρεξηγηθεί αυτό, προς όποιες προσπάθειες πρέπει να γίνουν ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο του εξευτελισμού. Σχεδόν το 100% άγγιξε το κλείσιμο των καταστημάτων στο Ναύπλιο στην απεργία της προηγούμενης εβδομάδας. Ελάχιστα ήταν τα καταστήματα που ήταν ανοιχτά. Μάλιστα, τον Εμπορικό Σύλλογο Ναυπλίου συνεχάρηκαν οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας. Είχαμε κάνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Αν και εγώ με ορισμένα μέλη από το Σύλλογό μας δεν είμαστε εδώ, είχαμε πάει στην Εθνική Ομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου που είχαμε το κάλεσμα για το πανελλαϊκό συλλαλητήριο που κάναμε εκεί. Εδώ οι συνάδελφοι. Λόγω ανάγκης αναγκάστηκαν να κλείσουν γιατί δεν πάει άλλο. Δηλαδή, βλέπετε τα λουκέτα πληθαίνουν και έρχονται από ώρα σε ώρα. Οπότε, κλείσαμε μια μέρα για να μην κλείσουν για πάντα, όπως λέει το σύνθημα του Εμπορικού Συλλόγου Ναυπλίου. Οι συνάδελφοι, όντως, στο κάλεσμά μας ήταν θετικοί, όχι μόνο του δικού μας συλλόγου και όλοι οι άλλοι καταστηματάρχες, εκτός από ορισμένους εξαιρέσεις. Εγώ είπα ότι οι εξαιρέσεις. Ναι, τίποτα. Δηλαδή, άγγιξε το 97-98% η συμμετοχή των μελών. Η συμμετοχή των μελών ήταν για μένα αναγκαία. Και αναγκαία διότι έχουν μάθει όλοι οι συνάδελφοι πρώτα απ' όλα να σέβονται τον συνάδελφό τους. Δηλαδή, εγώ είχα πει και πιο προχθές, μπορεί να μην σέβεσαι την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, αλλά πρέπει να σέβεσαι τον συνάδελφό σου, πρέπει να σέβεσαι τον ανταγωνιστή σου, τον γείτονά σου. Οπότε δεν είναι σωστό τώρα όταν να κλείνει ένα συνάδελφο, ο άλλο να είναι ανοιχτά. Οπότε αυτό το κατάλαβαν και είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα, τα αποτελέσματα οι τοπικές εφημερίδες τα φέραν από το 97 μέχρι 100%. Εγώ δεν ήμουνα στον άνθρωπο, σας λέω. Και σχολιάστηκε πάρα πολύ στην Εθνική Ομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Μάλιστα, με πήρε τηλέφωνο και ο πρόεδρος και με ενημέρωσε και με συνεχάρη, χωρίς εγώ να έχω μόνο μια ανακοίνωση έκανα για την τόσο μεγάλη συγκέντρωση. Τώρα, τι θα κερδίσουμε, κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Οι μέρες που έρχονται είναι πάρα πολύ δύσκολες. Τώρα είπαν από το 35% φορολόγηση να πάμε που είχαν οι πρώτες σκέψεις να πάμε στο 28%. Το 28% είναι αστρονομικό νούμερο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Είναι αστρονομικό νούμερο. Δεν μπορεί να αντέξει ένας μικροεπαγγελματίας, ένας μικροεπιχειρηματίας. Μία άλλη έρευνα που έκανε η Εθνική Ομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου είναι ότι σε εμάς τους μικρομεσαίους από το κατοστάρικο που θα πάρουμε από τον. Ένα, ας πούμε, 100 ευρώ από κάποιον πελάτη μας, το 57,3 είναι φόροι και το υπόλοιπο είναι για το προϊόν, δηλαδή να γεννηθεί το προϊόν, να παραχθεί το προϊόν, να πάει στο μεταπράτη, να μας το φέρει εμάς και από εμάς να το πάρει ο καταναλωτής. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Οπότε αυτό το 28%, αν τυχόν όντως ψηφιστεί, θα είναι και αυτό πάρα πολύ μεγάλο. Να δούμε, έχει ο Θεός. Δεν είναι καινούριο, το έκαναν από παλιά, αλλά τώρα με την κρίση οι κλοπές στα καπάκια έχουν φουντώσει σε ολόκληρη τη χώρα, βάζοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια περαστικών και οδηγών. Τα περισσότερα φρεάτια έχουν μείνει ορφανά από καπάκια. Οι δράστες τα κλέβουν για να τα πουλήσουν και να εξασφαλίσουν μερικά ευρώ. Θα έλεγα μια πράξη η οποία συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Μόνιμα. Οι υπηρεσίες του Δήμου και κυρίως η εταιρεία έδρευσης και αποχέτευσης αντικαθιστά καπάκια και τα καπάκια μόνιμα είναι κλεμμένα με όλους τους κινδύνους που αυτό μπορεί να έχει για τους διερχόμενους, είτε οχήματα είτε τους πεζούς. Είναι κάτι που κατά καιρούς έχουμε απευθυνθεί και στην αστυνομική διεύθυνση και στην εισαγγελία. Δεν υπάρχει κάποια παρέμβαση, το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, οι τρόποι είναι απλοί, κατ' εμέ. Έτσι, δεν είμαι αστυνομικό όργανο ούτε εισαγγελική αρχή, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν οι τρόποι και το καταλαβαίνουν όλοι να ελεγχθούν κατά κάποιο τρόπο αυτοί που τα παραλαμβάνουν. Από εκεί και πέρα τώρα οι κλοπές είναι, καταλαβαίνετε και εσείς, ένα θέμα το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα, όπως και να το κάνουμε ο Δήμος, να μπορέσει να το επιβλέψει, να τρέχει σε όλη την πόλη, σε όλα τα όρια του Δήμου και να έχει ανθρώπους να κάνουν τι, να φρουρούν κάθε μέρα τα καπάκια. Αυτό είναι κάτι που γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα τα τελευταία χρόνια και ειδικά το τελευταίο διάστημα.
ακούστηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι μια πολύ πιθανή, ένα πολύ πιθανό αίτιο γι' αυτό είναι ότι ουσιαστικά έχει ξεφύγει ο οικισμός των Ρωμά στα κάτω εξαμήλια, έχει ξεφύγει με παράνομους και εκεί, να ξέρετε, ο Δήμος έχει κάνει έγγραφο και προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και προς την Εισαγγελία και προς τις αστυνομικές διευθύνσεις. Πρέπει επιτέλους να γίνει ένας έλεγχος. Δεν έχουμε τη δυνατότητα και δεν μπορούμε σαν Δήμος να πάμε να ελέγξουμε. Δεν είναι άλλωστε και δική μας αρμοδιότητα για το θέμα των παράνομων ή μη στον οικισμό. Από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι κάτι πρέπει να γίνει. Είναι κάτι που κοστίζει χρήματα στο ελληνικό δημόσιο. Με κάποιο άλλο υλικό. Σε όλους εμάς. Το κάποιο άλλο υλικό δεν μπορεί να γίνει παντού. Υπάρχουν φρεάτια, όπως καταλαβαίνετε, τα οποία είναι κατασκευασμένα εδώ και κάποιες δεκαετίες, μαντεμένια, μεγάλων διαστάσεων κλπ. Φρεάτια πάνω από τα οποία περνάνε οχήματα, δεν μπορείς να πας να τα αντικαταστήσεις όλα και να βάλεις πλαστικά. Πλαστικά μπορείς να βγάλεις σε μικρά φρεατιάκια που έχουν να κάνουν με τον ηλεκτροφωτισμό κλπ. Δεν μπορείς να πας να βάλεις στα φρεάτια των ομβρίων πλαστικά, πλαστικές χάρες. Περνάνε οχήματα από εκεί. Δεν υπάρχει πλαστική σχάρα, μπορεί να σηκώσει ένα όχημα. Στα Κούντι, στο Ναύπλιο, την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά με την Ατάσα Μποφίλιου, με σκοπό όλα τα έσοδα να διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου των Ατόμων με Αναπηρία. Χορηγός επικοινωνίας στην εκδήλωση είναι η DR Τηλεόραση. Για μας είναι πολύ σπουδαία μέρα και η σημερινή, γιατί ουσιαστικά καταθέτουμε τις σκέψεις μας και τους λόγους ουσιαστικά που προβήκαμε σε αυτή την κίνηση. Σε συζητήσεις που είχα με τους συνεργάτες μου εδώ, με τα παιδιά που δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια μέσα σε αυτό το μαγαζί, θεωρήσαμε αναγκαίο και υποχρέωση να επιστρέψουμε προς τον κόσμο της Αργολίδας την αγάπη του και τη στήριξη που είχε στο δικό μας το μαγαζί εδώ εμπράκτος. Να το κάνουμε και εμείς, να επιστρέψουμε προς τον κόσμο πίσω εμπράκτως την ευχαρίστησή μας και την ευγνωμοσύνη μας. Ένας τρόπος που συζήτησα εδώ με τους συνεργάτες μου και με τα παιδιά ήταν αυτός, να προσφέρουμε σε έναν σύλλογο με τόσο σημαντικό έργο, σε ανθρώπους πραγματικά που το έχουν πραγματικά ανάγκη και να σταθούμε δίπλα σε αυτή την πολύ δύσκολη εποχή που ζούμε, σε μια προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος και προσωπικά η κυρία Σούλα Παπαγεωργοπούλου στο να φτιάξει ένα κτίριο απασχόλησης για άτομα με αναπηρίες. Αν το καλοσκεφτούμε, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό που έχει ξεκινήσει και εμείς το πόνο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να είμαστε δίπλα της, όρθιοι, παρόν, να δηλώσουμε παρόν και να τη στηρίξουμε. Πρώτα θα μου συγχωρήσετε τη συγκίνηση που νιώθω, όχι μόνο για τη σημερινή μέρα, αλλά γενικά γιατί μπροστά μου έχω μια διαδικασία που θα κρατήσει πολύ καιρό και που χωρίς να το θέλω συγκινούμε, γιατί ένα όνειρο πολλών χρόνων γίνεται πραγματικότητα. Ευχαριστώ τα παιδιά που βρίσκεστε εδώ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Ηλία τον Μπουρσανίδη και τα Goodies γενικά που είχαν τη σύμφωνη γνώμη με τον Ηλία να δοθεί αυτή η συναυλία στο χώρο των Goodies. Για την κυρία Μποφίλιου θα τα πω και την Πέμπτη, αλλά ήδη τα έχει εκφραστεί και ο Ηλίας. Θέλω να ξέρετε ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν ζητήσαμε τη βοήθεια του κυρίου Πουσανίδη, αλλά μας την έδωσε μόνος του. Όμως μέσω της σημερινής συνέντευξης παρακαλώ όλο τον κόσμο να σταθεί δίπλα μας, γιατί χωρίς τον κόσμο της Αργολίδας δεν θα είχαμε τίποτε καταφέρει. Ο σύλλογός μας είναι από το 1996. Δεν είχε ποτέ ένα δικό του χώρο. Κάθε χώρο που μας διέθεταν ήταν λίγο, ας το πω, επιπόλαια, χωρίς μια γραφτή παραχώρηση. Και έτσι κάθε τόσο αλλάζαμε χώρο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε εξυπηρετηθεί από το ΚΚΚΜΕΑ πάρα πολύ καλά, είχαμε πάντα καλή συνεργασία. Τώρα βέβαια έχουν δυσκολέψει τα πράγματα, γιατί υπάγεται πια το ΚΚΚΜΕΑ στο νοσοκομείο Άργους και πρέπει, για να είμαστε εκεί,
πάντα να παρίσταται ένας υπάλληλος του νοσοκομείου, λίγο δύσκολο να μας τον διαθέτουν. Όχι πως δεν θέλουν, αλλά δεν μπορούν. Έστω όμως και με μία μέρα ή δύο τη βδομάδα θα συνεχίσουμε τα προγράμματα εκεί. Όμως είναι διαφορετικά να είναι ένας δικός μας χώρος και να πηγαίνουμε όποια ώρα εμείς μπορούμε. Επειδή τα προγράμματα γίνονται από δασκάλους και επαμοιβή, αλλά και πολλούς εθελοντές, δεν μπορούμε να έχουμε στάνταρ τον εθελοντή την πρωινή ώρα που είναι ανοιχτό το Κικικαμέα. Οι περισσότεροι είναι εργαζόμενοι και το απόγευμά τους το διαθέτουν σε εμάς. Απόγευμα λοιπόν δεν έχουμε χώρο. Πηγαίνουμε κάθε φορά και αλλού. Προσωρινά το σπίτι μου έχει γίνει ένα μέρος του συλλόγου. Πάρα πολλές δουλειές γίνονται εκεί. Αυτό θέλαμε να αποφύγουμε και θέλαμε ένα δικό μας χώρο, όχι με επισημότητες, ούτε με μαρμαρίνες, ούτε με γρανίτες. Θέλουμε έναν χώρο προσιτό, προσβάσιμο, για να μπορούν να εξυπηρετούνται παιδιά με αναπηρία, να είναι το κέντρο των δραστηριοτήτων μας. Εκεί θα γίνονται όλα τα προγράμματα. Έχω τελειώσει θεατρολογία στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που είναι εδώ κοντά στη γειτονιά μας. Οι περισσότεροι με ξέρουν. Τελείωσα βέβαια θεατρολογία για να μπορέσω να βοηθήσω αυτά τα παιδιά να μην κάθονται το πρωί στο σπίτι. Και είναι πάνω από μια τηλεόραση, πάνω από έναν υπολογιστή. Αλλά περισσότερο να βοηθήσω τους γονείς ώστε να έχουν το πρωί κάπου να το αφήνουν. Γιατί δουλεύουν, λόγω των δύσκολων συγκυριών δουλεύουν και δεν έχουν που να τα αφήσουν το πρωί. Και έχω πάει πολλές φορές στις υπηρεσίες και τα κουβαλάνε μαζί, με αποτέλεσμα τα παιδιά να γκρινιάζουν, να μη θέλουν, να φύγουν και να δημιουργούν πρόβλημα και στον προϊστάμενο και να λένε πάρ' το από εδώ, τι μας το έφερες που είναι άρρωστο. Θα βοηθήσω πάρα πολύ να είναι ήσυχοι οι γονείς ότι με όλες τις γνώσεις που έχω πάρει από το Πανεπιστήμιο θα τους βοηθήσω τόσο πολύ ώστε να είναι ήσυχοι ότι τα παιδιά τους είναι κάπου με ασφάλεια μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Αλλά θέλουμε να μας βοηθήσετε κι εσείς ώστε να μπορέσει να ανέβει το κτίριο, ώστε να μπούμε μέσα. Και να είστε σίγουροι ότι όλες τις δραστηριότητες που κάνουμε θα τις μαθαίνετε, γιατί θα υπάρχει πλήρη ενημέρωση από μένα και από τους υπόλοιπους συναδέλφους, ως τους γονείς δηλαδή, θα ξέρουν την πορεία των παιδιών τους ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή τα παιδιά δεν θα έρχονται και θα χαζεύουν, απλά δηλαδή για να φύγουν από το σπίτι, απλά θα μαθαίνουν κιόλας δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες για να βγουν στην κοινωνία σαν ισότιμοι πολίτες όπως είμαστε όλοι. Γιατί δεν χρειάζεται να μας ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους πολίτες, δηλαδή από εσάς και από εμάς, δηλαδή να είμαστε ξέχωροι. Προσπάθησα κι εγώ να βάλω ένα λιθαράκι σε όλο αυτό το έργο που υλοποιείται. Αυτό που θέλω να πω είναι ο εθελοντισμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για αυτά τα άτομα. Θέλουμε τη στήριξη του κόσμου σε οποιαδήποτε μορφή κι αν είναι αυτή, είτε στην αποπεράτωση του έργου, είτε στην λειτουργία αυτού του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο νομό μας. Και αν νομίζω, στην Πελοπόννησο υπάρχει ένα κτίριο στη Σπάρτη. Άρα, να προσπαθήσουμε να το τελειοποιήσουμε. Υπάρχει μέσα στη μελέτη και χώρος φιλοξενίας κάποιων ατόμων, τουλάχιστον 5 κλινών, που θα έχει προϋποθέσεις και διημέρευσης. Βοηθήστε να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και να τα παιδιά να βρουν κάποιο χώρο να απασχολούνται είτε το απόγευμα είτε το πρωί. Και με τον τρόπο μας όλοι να το στηρίξουμε και να το τελειώσουμε και να λειτουργεί καλώς. Να περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση και στα τοπικά πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο. Είχαμε την πρώτη ήττα της Κοιλάδας και στο μπάσκετ, στην πρεμιέρα της Α κατηγορίας ανδρών, ο Αργοναύτης κέρδισε στο ντέρμπι των Παλέμων Ακορίνθου.
Στο αθλητικό μας δελτίο να δούμε τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο σε τοπικό επίπεδο, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, στην Α1 κατηγορία των ανδρών που διοργανώνει η ΕΠΣ Αργολίδας, είχαμε τους αγώνες της πέμπτης αγωνιστικής, με τον Τριζινιακό και τα Δίδυμα να παραμένουν στην κορυφή, αφού η Κοιλάδα γνώρισε την πρώτη της ήττα και έμεινε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα της Κοιλάδας, ύστερα από ένα δραματικό παιχνίδι, έχασε στο Κουτσοπόδι από τον ΠΑΟΚ 2-1. Αντίθετα, ο Τριζινιακός πέρασε από το Κυβέρι κερδίζοντας την Ένωση Λέρνας, από το γήπεδο Κυβερίου βέβαια, κερδίζοντας την Ένωση Λέρνας 2-1, ενώ η ομάδα των Διδύμων κέρδισε έστω και δύσκολα τον Ασκληπιό της Παλαιάς Επιδαύρου με σκορ 3-2. Στα άλλα παιχνίδια, Εστίωνας Λιγουριού και Ραφνός Ηρίων 2-1, Αργωνάς Νέας Κύου Ερμιονίδα 2012 4-0 και Μέθανα Ερμής Κυβερίου 1-2. Τριζινιακός και Δίδυμα έχουν 15 βαθμούς, η Κοιλάδα 12, το Κουτσοπόδι 10, 9 βαθμούς Αριστείωνας και Κυβέρι, 6 βαθμούς Μέθανα και Αργοναύτης, 5 ΑΕΛ Αθλητή Ανώση Λέρνας, 4 Ασκληπιός και Δρέπανο, 3 τα Ίρια και η Ερμιονίδα. Στην Α2 κατηγορία, τώρα τέταρτη αγωνιστική, στο πρώτο όμιλο είχαμε Ασίνια Απόλλωνας Άργους 0-2, Ποστοδάνας Πόρου Ατρόμητος Κοινοχωρίου 2-0, Νέοι Παναργιακού Ερασίνος και Κεφαλαρίου Τοξότης 3-1, Διομήδης Παμιδιατικός 2-3, Νέοι Παναργιακού 12 βαθμούς, Ποστοδάνας Πόρου 10, Διομήδης 7, Παμιδιατικός 6, Ασίνη 4, Ατρόμητος Κοινοχωρίου και Απόλλωνας Άργους 3 βαθμούς και Τοξότης 1 βαθμό. Στον δεύτερο όμιλο, Πανιόνιος Ατρόμητος Παναλτίου 1-3, Διοβουνιώτης Ανιφή 2-0, Προσύμνη Λυρκία 1-3, Αχιλλέας Φιχτίου Σπέτσες 0-3. Λυρκία 12 βαθμούς, το Παναρίτη 10, Σπέτσες 9, Προσύμνη 7, Διοβουνιώτης 4, Αχιλλέας Φιχτίου 3, Ανιφή 1 βαθμό, Πανιόνιος κανένα βαθμό. Από τον ποδόσφαιρο τώρα στο μπάσκετ, όπου το Σάββατο είχαμε την πρεμιέρα των αγώνων της Α κατηγορίας Ανδρών Πρωταθλήματος που διοργανώνει η ΕΣΚΑΚ. Στο κυριότερο παιχνίδι, στο ντέρμπι της ημέρας που έγινε στη Νέα Κύο, ο Αργοναύτης πέτυχε σημαντική νίκη επί του ΚΑΟΚ Κορίνθου, ΚΑΟΚ Παλέμωνα Κορίνθου, με 69-63. Η ομάδα του ΙΑΕΚ πέρασε από το Λεωνίδιο και ρίζοντας την τοπική ομάδα 69-53. Στο Νάπλιο, το Νάπλιο 2012 επιβλήθηκε του Άρα του Κιάτου με 74-53. Στην Ερμιόνη, η τοπική ομάδα κέρδισε τα Μέθανα 64-56. Ο ενισχυμένος και δυνατός Απόλλωνας Αρχαίος Κορίνθου κέρδισε μέσα στους Αγίους Θεόδωρους τον Τύρωνα 64-57 και τέλος το ντέρμπι των εφωτίστων ομάδων στο Βέλο, ο Διαγόρας Βέλου κέρδισε το Ξυλόκαστρο 65-55. Στην Α2 κατηγορία των ανδρών είχαμε Ολυμπιάδα Λεχαίου 97-73, Αργολικός Αλκιώνα 58-62, Ασκληπιός Κορονίδα 0-20 ανεφαγόνος, Αριστέας Πήγασος Άστρους 29-107, Ερμής Κυβερίου, Απόλλωνα, Γυμναστικός Σύλλογος Τυρού 46-55 και Σπάρτακος Διομήδης 53-60.